Ο νεοανακαλυφθής διαστρικός κομήτης 3 Άι Άτλας φαίνεται να λάμπει σαν ένα ουράνιο τόξο από κοσμικά μαργαριτάρια σε μια εντυπωσιακή εικόνα που καταγράφηκε από τηλεσκόπιο στη Χαβάη. Ο κομήτης εντοπίστηκε την 1η Ιουλίου και μέσα σε 24 ώρες η NASA επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για διαστρικό αντικείμενο. Ένα αποσπασμένο κομμάτι από ένα εξωγήινο πλανητικό σύστημα που διασχίζει τη διαστημική μας γειτονιά. Είναι μόλις το τρίτο τέτοιο αντικείμενο που έχει εντοπιστεί ποτέ και πιθανότατα πρόκειται για έναν μεγάλο κομήτη με μήκος έως και 24 χιλιόμετρα. Αρχικές παρατηρήσεις δείχνουν επίσης ότι μπορεί να είναι έως και 3 δισεκατομμύρια χρόνια αρχαιότερος από το ηλιακό μας σύστημα, γεγονός που θα τον καθιστούσε τον αρχαιότερο κομήτη που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Ο πρόσφατα ανακαλυφθής διαστρικός κομήτης εμφανίζεται να ακτινοβολεί σαν ένα ουράνιο τόξο κοσμικών μαργαριταριών, σε μια εντυπωσιακή εικόνα χρονογράφησης που καταγράφηκε από τηλεσκόπιο στη Χαβάη. Το αντικείμενο που εντοπίστηκε την 1η Ιουλίου επιβεβαιώθηκε από την NASA ως ένα διαστρικό αντικείμενο που περνάει από το ηλιακό μας σύστημα. Οι πρώτες παρατηρήσεις δείχνουν επίσης πως ίσως είναι έως και 3 δισεκατομμύρια χρόνια παλαιότερος από το ηλιακό μας σύστημα, γεγονός που θα τον καθιστούσε τον αρχαιότερο κομήτη που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Η χρονοπαρατεταμένη φωτογραφία είναι αποτέλεσμα συνδυασμού τουλάχιστον 16 διαφορετικών λήψεων, τραβηγμένων με 3 διαφορετικά φίλτρα. Αυτό κάνει τον κομήτη να φαίνεται σαν να αλλάζει αποχρώσεις μεταξύ μπλε, κόκκινου και πράσινου καθώς διασχίζει τον ουρανό. Στην πραγματικότητα, ο κομήτης εκπέμπει λευκό φως, όμως στη νέα φωτογραφία φαίνεται να έχει τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Οι φωτογραφίες συνέβαλαν σημαντικά στην κρίσιμη αρχική ανάλυση αυτού του διαστρικού επισκέπτη.